της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Αγαπητοί μου αδελφοί, χρόνια σας πολλά και ευλογημένα. Φτάσαμε στην κορυφή της εορταστικής αναβάσεώς μας, στο όρος της υπεραγίας Θεοτόκου. Κάθε επίκληση του ονόματός της είναι ένα βήμα, κάθε παράκληση ένα σταθμός. Η σημερινή μέρα της κοιμήσεώς της, όμως, αποκτά τα στοιχεία μιας πραγματικής γιορτής, όταν συνοδεύεται από αρετές, αγωνιστική διάθεση, εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της Παναγίας μας και καρδιακή προσευχή, ιερούς πόθους και πνευματικές αποφάσεις. Εύχομαι η Παναγία να είναι βοήθειά μας, ελπίδα και στήριγμά μας στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, μέσα στους πειρασμούς και τις δοκιμασίες μας, την αποστασία και την αποξένωσή μας από το Άγιο Θέλημα του Θεού. Να κατευνάσει το κλείδωμα της κυριαρχούσης αμαρτίας και να δώσει απάντηση στις πνευματικές και όχι μόνο προσδοκίες της. Τέτοια όμως μέρα, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, θα ήθελα οφειλετικώς να σας ενημερώσω και για το έργο της Γαλιλαίας, δηλαδή της πρότυπης μονάδας ανακουφιστικής φροντίδας που από τον Μάρτιο του 2010 με τη δική σας στήριξη προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες της εντελώς δωρεάν σε καρκινοπαθείς προχωρημένου σταδίου, παρέχοντας ιατρική, νοσηλευτική, ψυχολογική, κοινωνική και πνευματική φροντίδα. Ήδη η Γαλιλαία έχει περιθάλψει συνολικά 830 ασθενείς, έχει επεκτείνει τις υπηρεσίες της και σε πάσχοντες από πολύ σοβαρές και συνήθως χρόνιες νευρομυϊκές ασθένειες, όπως νόσο του κινητικού νευρώνα. Από δε το περασμένο Ιανουάριο λειτουργεί στα Σπάτα δίπλα στο προσκύνημα του Χριστού και τον πρώτο και μοναδικό στη πατρίδα μας εξειδικευμένο ξενώνα τέτοιων ασθενών. Ο υπερσύγχρονος αυτός ξενώνας, παράλληλα με την ασφάλεια του νοσοκομείου και τις ανέσεις μιας ξενοδοχειακής μονάδας, παρέχει τη ζεστασιά ενός σπιτιού που ακτινοβολεί φως, χαρά, ελπίδα και ζωή και στους λίγους μήνες λειτουργίας του έχει περιθάλψει 70 περίπου ασθενείς. Η διεπιστημονική μας ομάδα αποτελείται από 36 εξειδικευμένους στα δύσκολα αυτά περιστατικά γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτοί, ιερείς και άλλα, που συνεπιπορούνται στο έργο τους από 120 περίπου εκπαιδευμένους εθελοντές. Ο ξενώνας κατασκευάστηκε με τη βοήθεια 23 μεγάλων χορηγών, ιδρυμάτων, τραπεζών, επιχειρήσεων και φίλων. Η δε λειτουργία της μονάδας εξασφαλίζεται με τη συνδρομή περίπου 4.500 μέχρι σήμερα δωρητών με εκδηλώσεις, εράνους, δωροαγορές και άλλα. Η Γαλιλαία πλέον δεν ανήκει μόνο στη Μητρόπολη, είναι έργο όλων μας που πάση θυσία πρέπει να συνεχίσουμε. Γι' αυτό και στρέφομαι στην αγάπη και στα φιλάνθρωπα αισθήματα όλων σας. Σήμερα, εορτή της Παναγίας μας, σκέφτηκα να επαναλάβουμε τη λογία της αγάπης μας και γι' αυτό σας προτρέπω ο καθένας μας από το περίσσευμα της καρδιάς του με το λίγο ή το περισσότερο που διαθέτει να προσφέρει στο δίσκο που θα περιαρθεί στους ναούς της Μητροπόλεως μας ό,τι εκείνος κρίνει. Η βοήθεια του καθενός μας είναι ανεκτίμητη. Αναγνωρίζω ότι είναι αρκετά άκομψο μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες μετά από τη λογία για τους πυροπαθείς αδελφούς μας για δεύτερη φορά να διασαλεύεται η ιερότητα της Θείας Λειτουργίας και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Νομίζω όμως ότι όλοι κατανοούμε την αναγκαιότητα τέτοιων έργων και πρωτοβουλειών αγάπης. Είναι τόσο ευλογημένο όλοι μαζί να σηκώνουμε το βάρος των ασθενών και θλιβωμένων αδελφών μας. Όσοι μπορούμε, μόνοι μας δεν επαρκούμε ίσως ούτε και για τα μικρά. Σίγουρα όμως όλοι μαζί μπορούμε και τα μεγάλα και τα όμορφα. Ελπίζοντας στην κατανόησή σας, εύχομαι ο Θεός
Θεός να σας ευλογεί και να χαρίσει την υγεία της ψυχής και του σώματος σε όλους σας. Βοήθειά μας η Παναγία μας, με τα πολλών ευχών και της Κυρίου Αγάπης, ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λαυριωτικής Νικόλαος. Ευχαριστούμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αρσινόης κύριο Βασίλειο, ο οποίος μας τίμησε χθες το Μεγάλο Εσπερινό και σήμερα στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Η Παναγία να του δίνει δύναμη και υγεία. Παρακαλώ την αγάπη σας, όσοι θέλετε να κοινωνήσετε ή να περνάτε από δεξιά και αριστερά, για να μείνει ο κεντρικός διάδρομος άδειος και να φεύγετε από αυτόν.